Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Τσουλόφτα, Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού, αλλά όχι γι' αυτό, γιατί η υποψηφιότητα του κύριου Τσουλόφτα για περιφερειάρχη στις επερχόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λεμεσό φαίνεται να πήρε το πράσινο φως από Δημοκρατικό Κόμμα, Οικολόγους και ΑΚΕΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσουλόφτα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τρία κόμματα φαίνεται να σας στηρίζουν, κύριε Τσουλόφτα, για περιφερειάρχη Λεμεσού. Βεβαίως, τρία κόμματα, όπως έχετε πει, το Κίνημα Οικολόγων, το Δημοκρατικό Κόμμα και το ΑΚΕΛ, στηρίζουν τη δική μας ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Θα ήθελα και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τα τρία κοινοβουλευτικά κόμματα για αυτήν τη στήριξη προς την υποψηφιότητα μας και για το γεγονός ότι εναποθέτουν την ελπίδα τους για την επιτυχία αυτού του πάρα πολύ δύσκολου και φιλόδοξου έργου που είναι η δημιουργία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού στο πρόσωπο μου. Περιφερειάρχης. Εξαιρετικά φιλόδοξο έργο, εξαιρετικά ένα έργο με έναν εξαιρετικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ένα έργο για το οποίο χρειάζεται βαθύ γνώση του αντικειμένου, συνένεση, αποτελεσματικότητα, ικανότητα λήψης απόφασης, ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους θεμάτων, εμπειρία στις ετερόκλητες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα έχει αυτός ο οργανισμός. Ναι. Και έτσι θεωρώ η στήριξη από τα τρία κοινοβουλευτικά κόμματα είναι κάτι πάρα πολύ τιμητικό για μένα. Κύριε Τσουλόφτα, γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τη θέση του Περιφερειάρχη? Είναι μια νέα θέση, όπως είπατε κι εσείς. Πρώτη φορά θα τη δούμε έτσι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι καινούριο. Γιατί διεκδικείτε αυτή τη θέση? Βεβαίως πρόκειται για έναν νέο θεσμό, ο οποίος δημιουργείται στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα πλαίσια του νόμου που ψήφισε πέρσι η Βουλή. Για μένα ήταν η φυσική εξέλιξη, η φυσική μου επαγγελματική εξέλιξη, γιατί εδώ και δύο χρόνια σχεδόν από την πρώτη μέρα που ψήφισε η Βουλή τον νόμο για την δημιουργία των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης Λεμεσού, έχω διοριστεί ως ο διαχειριστής του έργου, ως ο project manager για το έργο στη Λεμεσό. Ασχολούμαι με τον σχεδιασμό και με την δημιουργία του οργανισμού αυτού εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και έχω εμπλακεί σε όλες τις διεργασίες και σε όλες τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει σχετικά με την δημιουργία και την σύσταση, την αρχική λειτουργία του οργανισμού αυτού. Και για μένα είναι η φυσική εξέλιξη να ζητώ μια ευκαιρία να ολοκληρώσω το έργο το οποίο άρχισα ζητώ από το λαό της πόλης και της επαρχίας Λεμεσού να μου δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτό το έργο το οποίο άρχισα υπηρετώντας στη θέση του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Λοιπόν, είναι πολλές οι προκλήσεις, κύριε Τσουλόφτα. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε πριν από τις εκλογές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλή συνέχεια.